Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας την κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Χαρά Γουλιάμη. Βιώνουμε όλοι μας, μάλλον ζούμε όλοι μας στην καραντίνα, χωρίς άμεσα αρκετοί από εμάς να έχουμε καταλάβει τα αποτελέσματα που θα έχει στην ψυχική μας υγεία και θα έχει και στο μέλλον. Γι' αυτό ζητήσαμε τη συνδρομή της κυρίας Γουλιάμη ως καθήλυνα αρμόδια να μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Χαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στο West City και μας κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μας και να απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις που όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε λύσεις και τι ακριβώς γίνεται, γιατί πολλοί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Καλησπέρα, καλημέρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και για την πρόταση που μου κάνατε να βγω λίγο να μιλήσω σε ένα, ουσιαστικά σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο, θεωρώ. Και ο ρόλος των ψυχολόγων είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή την περίοδο, με την έννοια ότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε να διαχειριστούμε καταστάσεις που ξέραμε, που ήταν by the book, που λέμε οι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αρκετά δύσκολη και πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα, τουλάχιστον για τη δική μου την ηλικία, κάτι το οποίο ήταν καινούριο για μας και απρόσμενο. Και φαντάζομαι και για όλο τον κόσμο. Οπότε θα έπρεπε να προσαρμοστούμε και εμείς σαν ειδικοί σε καινούριες καταστάσεις, ώστε να βρούμε αυτά τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που βιώνουμε. Σωστά. Οπότε, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι εσείς για να κάνετε καλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, θεωρώ πρώτα έπρεπε πρώτα να συνειδητοποιήσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εμείς που είμαστε από τα μετερίζια μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον κόσμο που έρχεται και μέχρι και χτες τουλάχιστον θεωρώ ότι έχουμε μία τάση ανόδου σε περιστατικά. Σε περιστατικά. Με σοβαρές κρίσεις πανικού, θα τα συζητήσουμε φαντάζομαι και στην πορεία. Στην πορεία. Άρα βλέπουμε ήδη δηλαδή ότι έχει επηρεάσει αρκετά τη ψυχική μας υγεία και αυτή η συνεχόμενη καραντίνα δηλαδή που δεν την έχει βιώσει κάποιος πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για μας. Ναι, είναι πρωτόγνωρο. Είναι ουσιαστικά ένα είδος πολέμου, κύριε Κοτσούλια. Είναι ένα είδος πολέμου με την έννοια ότι εγώ, η δικιά μου γενιά, φαντάζομαι και η δικιά σας γενιά, δεν έχει βιώσει πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος, με δεδομένο ότι έχω ακούσματα και από τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουν βιώσει ένα πόλεμο, είναι δυσκολότερος, με την έννοια ότι είναι ένας βιολογικός πόλεμος, όπου ο εχθρός είναι άγνωστος και δεν ξέρεις από πού θα χτυπήσει, με την έννοια ότι είναι ο εχθρός μπορεί να είναι και ο φίλος μας, γιατί μας μεταδίδει τον ιό, μπορεί να είναι και ο γειτονάς μας, μπορεί να είναι ακόμα από ό,τι ακούω και ένα ζώο. Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολος πόλεμος για να τον αντιμετωπίσει κάποιος. Κατανοητό. Ποιοι άνθρωποι δείχνει ότι αισθάνονται περισσότερο απομονωμένοι αυτή την περίοδο? Θα πω δύο ηλικιακές ομάδες. Θα πω για τους νέους, από την ηλικία των 18 με 24. Θα μιλήσω και για τα παιδιά, αλλά και για την τρίτη ηλικία, η οποία τρίτη ηλικία δεν έχει πρόσβαση στην τεχνολογία όπως έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, που συνηθίζανε να κάνουν τη βολτούλα τους στην πλατεία, στο καφενείο, να πηγαίνουν να πούνε τα νέα της ημέρας και τώρα δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Άρα είναι οι πιο αποκλεισμένες ομάδες, θα έλεγα. Και μιλάω για την ηλικία των 18-24, διότι αυτές οι ηλικίες ουσιαστικά έχουμε το κομμάτι επαγγελματική επανένταξη και με δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι όλο αυτό το lockdown και η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς ανασφάλειας τεράστιας οικονομικής και επαγγελματικής και για το μέλλον, έχουμε υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης σε αυτές τις ηλικίες. Μάλιστα.
Αν και κάποιος θα νόμιζε το αντίθετο, γιατί συνήθως αυτές οι ηλικιακές ομάδες θα βγούνε τη βόλτα τους, θα βγούνε με την παρέα τους. Και όμως, από ό,τι φαίνεται, τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που, που νομίζουμε. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαφορετική καθημερινότητα? Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον τα λίγα που ξέρω. Αυτό που προτείνω καταρχάς να κλείσουμε την παράσταση, κύριε Κοτσουλιά. Το βασικότερο είναι αυτό. Διότι αυτός ο καταιγισμός ειδήσεων, αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων που παίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά, να αναφέρουν τα κρούσματα, να αναφέρουν τους θανάτους, τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εντατική, δεν νομίζω ότι βοηθάει πουθενά. Σαφώς θα πρέπει να αναφέρεται, έτσι, στις ειδήσεις, το τι συμβαίνει, αλλά η υπερβολική έκθεση αυτών των στοιχείων θεωρώ δημιουργεί κρίσεις πανικού, φοβίες, άγχος υπερβολικό και ουσιαστικά καταστροφολογία για τους μας, φαντάζομαι. Δεν βοηθάει στην ψυχολογία. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι κλείνουμε τις τηλεοράσεις στο κομμάτι των ειδήσεων. Ας μπούμε μέσα στο ίντερνετ να μάθουμε έτσι, γενικά το τι γίνεται και σκέψουμε μετά την τηλεόραση. Ας μπούμε λίγο να περπατήσουμε. Για όσους δεν μπορούν να κάνουν αυτό το περίπατο, θα έλεγα να ασχοληθούν με διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι που μπορούμε να κάνουμε, ακόμα και να ανοίξουμε το λάπτοπ να κάνουμε τη γυμναστική, ακόμα και να πλέξουμε, ακόμα και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε κάτι με τα χέρια μας που μπορεί να είναι να βάψουμε, ουσιαστικά κάτι πρακτικό, το οποίο να μας βάλει σε μια διαδικασία δημιουργίας. Αυτό έχει χαθεί. Έχουμε χάσει την ανάγκη να το κάνουμε. Το είχαμε χάσει γιατί μας είχαν συνεπάρει οι ρυθμοί της καθημερινότητας με βαρύ πρόγραμμα περισσότεροι. Και τώρα δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Παιδιά, και σας το λέω και σαν νέος πατέρας κι εγώ, έχουν έρθει... οι μητέρες, παραδείγματος χάρη, μάλλον η ερώτηση είναι αυτή. Οι μητέρες που... έχουν ένα μικρό παιδί, 1,5, 2, 3 χρονών στο σπίτι, που προφανώς είναι και ένα μεγάλο βάρος να είσαι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω κατά πάνω στο παιδί. Τα μικρά τα παιδιά δείχνει να επηρεάζονται, να κατανοούν και να επηρεάζονται από την όλη κατάσταση, δεδομένου ότι και αυτά δεν βγαίνουν έξω τόσο αφού δεν βγαίνουν και οι γονείς τους. Πολύ καλή ερώτηση. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε, ουσιαστικά αυτή η γενιά θεωρώ είναι η πιο αδικημένη γενιά. Με την έννοια ότι σε αυτές τις μικρές ηλικίες που αναφέρατε, δηλαδή από την ηλικία των 3 και πέρα, στόχος μας ήταν η κοινωνικοποίηση. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε το κάθε παιδάκι σε αυτή τη μικρή ηλικία να μπει σε μία μικρή ομαδούλα, ουσιαστικά ένας μικρό κόσμος που θα ουσιαστικά τον βοηθούσε, την βοηθούσε να αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες, που θα είναι να επικοινωνώ με τον άλλο, που θα είναι να υποχωρώ στο παιχνίδι, που θα είναι να χαίρομαι που κερδίζω στο παιχνίδι, όλα αυτά που μας χτίζουν επί της ουσίας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα μας. Αυτή η διάδραση που ξεκινάει από την ηλικία των 3. Δυστυχώς, οι έρευνες δείχνουν ότι ένα 60-70% των παιδιών από αυτές τις μικρές ηλικίες έχει επηρεαστεί και θα επηρεαστεί και τα επόμενα χρόνια. Άρα, δηλαδή, επί της ουσίας, πιστεύετε κι εσείς αυτό που εν ολίγης είναι αρκετά αποδεκτό, ότι υπάρχουν φόβοι, δηλαδή, ότι αυτή η κατάσταση θα μας αφήσει, να το πω έτσι πυλακά, κουσούρια. Θα μας γίνει μια συνήθεια. Ακριβώς. Βεβαίως και θα μας αφήσει κατάλοιπα. Βεβαίως και είναι βέβαια απρόβλεπτες οι διαστάσεις του προβλήματος αυτού. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, με την έννοια ότι πραγματικά δεν ξέρουμε τη διάσταση
γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι καινούριο. Δεν είναι μια πανδημία όπως η Ισπανική γρήπη που περάσαμε πριν από αρκετά χρόνια πίσω. Μιλάμε για μια εποχή καινούρια με νέες τεχνολογίες. Επίσης, εδώ θέλω να τονίσω και το εξής. Το λέω γιατί έχω και εγώ δικά μου παιδιά μεγάλα και λόγω της τηλεεκπαίδευσης τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία εκπαίδευσης από το σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 7 ώρες έκθεση σε υπολογιστή για το σχολείο και κατά μέσο όρο 3 με 4 ώρες πάλι έκθεση σε υπολογιστή για το φροντιστήριο, που σημαίνει ότι ένα σύνολο 11-12 ώρες είναι κολλημένα σε έναν υπολογιστή. Η έκθεση σε υπολογιστή καταστρέφει ουσιαστικά τη σύνδεση των νευρών του εγκεφάλου. Δεν μας βοηθάει στο να σκεφτούμε. Καταστρέφει το κέντρο της αντίληψης και της ικανότητας να αντιλαμβάνομαι και να έχω κριτική ικανότητα. Και αυτό είναι και το δύσκολο. Και το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η κοινωνία μας είναι αυτή. Άρα κάθε ηλικιακή ομάδα θεωρώ έχει τη δική της δυσκολία. Εμείς αγωνείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να βγαίνουν στο φυσικό τους περιβάλλον, να πηγαίνουμε τη βόλτα. Μιλώντας λοιπόν για τις μικρότερες ηλικίες, επειδή μου αναφέρετε την ηλικία των 2 με 3 ετών ή και ενός, θα ήταν καλό να έχουμε άλλα παιδάκι που ξέρουμε ότι η οικογένεια δεν πειραματίζεται με πάρα πολύ κόσμο και δεν έχουμε τον κίνδυνο να κολλήσουμε, ας πούμε, τον ιό. Να έρθει σε επαφή, έστω και ένα παιδάκι, αν είναι δυνατόν και μέσω διαδικτύου σε αυτές τις μικρότερες ηλικίες, ενώ αντίθετα στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα έλεγα μία μικρή παρέμβαση των 3-4 παιδιών σταθερά να βγαίνουν και να υπάρχει αυτή η διάδραση, αλλά και να φεύγουν από τον υπολογιστή, να κλείνει το κινητό, να κλείνει και ο υπολογιστής. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Θα το δείτε τα επόμενα χρόνια, το τι ζημιά θα έχει συμβεί τόσο στην όραση, όσο και στον εγκέφαλο. Άρα έχουμε και εκτός από τις άμεσες και έμεσες συνέπειες από όλη αυτή την κατάσταση. Και ειδικά για τα παιδιά, όπως αναφέρατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν σας κρύβω ότι ήταν και λίγο έτσι μου φαίνεται τρομακτική όλη αυτή η επίδραση, ειδικά δηλαδή όταν είναι μονόδρομος οι 7-10 ώρες υπολογιστή για τις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών, είναι πραγματικά δηλαδή τρομακτικό να είσαι κολλημένος σε έναν υπολογιστή. Εγώ δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Με έχετε καλύψει πλήρη και πιστεύω πλήρως και όλο θεωρώ και αρκετές ακροατές του WSCity. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, έτσι ένα θετικό μήνυμα για το τέλος. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ανθρωπότητα έχει επιδείξει ότι σε όλες τις δύσκολες φάσεις της έχει βγει πάνω από την κατάσταση. Θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση θα συμβεί το ίδιο. Θέλει ψυχραιμία, θέλει υπομονή, θέλει να μην χάνουμε το κουράγιο μας και το γέλιο μας, να διδάξουμε στις καινούργιες γενιές αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς ως παιδιά, να μην χαθεί αυτό. Και νομίζω ότι με ένα αίσθημα αισιοδοξίας θα πρέπει να κινηθούμε, με δεδομένο ότι έχουν βγει και τα εμβόλια, με δεδομένο ότι η παγκόσμια κοινότητα κινείται προς την έξοδο από το lockdown, γιατί το lockdown επί της ουσίας δεν θεραπεύει το πρόβλημα, απλά το καθυστερεί. Άρα, θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω σύντομα να είμαστε και πάλι αγκαλιά και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Και το πιο σημαντικό για το θετικό μήνυμα στο τέλος.